Για τον κόσμο του τζούντο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ναι, μεν η νίκη στο τζούντο κατακτάται όταν ο ένας αθλητής ρίξει τον άλλον στο έδαφος, ωστόσο η όλη διαδικασία βασίζεται στην πρακτική και τη μέθοδο της ευγένειας. Οι σημερινοί πρωταγωνιστές της εκπομπής είναι τζουντόκα και θα μας εξηγήσουν το πώς και γιατί επέλεξαν να βαδίσουν στο δρόμο της ευγένειας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι το τζούντο. Το τζούντο πρώτον είναι αυτοάμυνα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πας π.χ. στον δρόμο και να του πεις εγώ θα κάνω τζούντο για να σε δείρω. Είναι κάτι το οποίο άμα κάποιος μπορεί να πάει να σε ληστέψει τέλος πάντων, να ξέρεις να αποφύγεις και να αποφύγεις αυτό που να σου κάνει ο άλλος. Εγώ διάβασα που σημαίνει και ο δρόμος της ευγένειας. Ναι, το τζούντο μας δείχνει ευγένεια, πώς να σεβόμαστε τον άλλον. Γιατί παράδειγμα είναι και ένα άθλημα που δεν βαράμε και άμα παράδειγμα χρειαστεί να τον ρίξουμε, το ρίχνουμε ευγενικά χωρίς να χτυπήσει πολύ δυνατά. Πώς επέλεξες να έρθεις και να ασχοληθείς με το τζούντο? Πρώτα απ' όλα, επειδή ο πατέρας μου όταν ήταν μικρός, του άρεσε το τζούντο. Και όταν μεγάλωνε, γινόταν ο πρωταθλητής Ελλάδος, εξωτερικού και διάφορα άλλα. Και θέλω να γίνω ίδια με τον πατέρα μου, ώστε να είμαι κι εγώ καλή και να είμαι κι αυτός καλύτερος. Και οι τρεις είστε πρωταθλητές με πολύ σημαντικές διακρίσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα τουρνουά, από συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξεκινάμε με σένα, Δαμιανέ. Εγώ πάλι έχω πάει 2 φορές στο εξωτερικό. Μία έχω πάει στη Βουλγαρία, έχω βγει δεύτερος και μία στο Ισραήλ που είχα πάει τώρα πρόσφατα και βγήκα δεύτερος πάλι. Έχω πάει σε μεγάλα τουρνουά. Παλιότερα από μικρός δεν έπαιρνα σχεδόν ποτέ μετάλλια, έπαιρνα μόνο 3 θέσεις. Μετά άρχισα να καλυτερεύω, άρχισα να παίρνω πιο υψηλές θέσεις. Γενικώς έχω πάει 2 φορές στο εξωτερικό και τις 2 στη Βουλγαρία, είχα βγει δεύτερος και τις 2 φορές. Έχω πάει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχα βγει πρώτος την πρώτη φορά και την δεύτερη δεύτερος. Έχω πάει και σε άλλα τουρνά όπως το Λιτόχωρο, Μαύρη Θάλασσα και παρόμοια. Και το πιο παράξενο που είχε γίνει ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όταν περίμενα πάρα πολύ ώρα, 2 ώρες στον αγώνα για να βγω μετά και να νικήσω σε 5 δευτερόλεπτα. Βαλεντίνη, εσύ περίμενες το μετάλλιο? Δεν το περίμενα. Απλά ήθελα να πάω σε αγώνες για να χάρω τη ζωή μου. Όχι για τα μετάλλια και για χωράνα. Έχω πάει στην Βουλγαρία 2 φορές τρίτη, 1 φορά πρώτη και 1 φορά δεύτερη. Στην Εσθονία που βγήκα τρίτη. Γιώργο, εσύ τι έχεις στο μυαλό σου πριν από κάποιον αγώνα? Πάντα στο μυαλό μου για τι θα κάνει ο εχθρός. Περίπου τι θα μπω στον αντίπαλο για να ξέρω περίπου τι θα κάνω στον αγώνα και να έχω στο μυαλό μου να μην φοβάμαι γιατί αυτό πολύ καλά την ψυχολογία και μετά στον αγώνα απλά τα ξεχνάω όλα να φοβάμαι. Σε πειράζει όταν χάνεις? Παλιά με πείραζε πολύ, έκλαιγα αρκετά αλλά τώρα τις τελευταίες φορές με είχε βοηθήσει εσύ μερικοί κοντινοί μου άνθρωποι, με είχαν βοηθήσει και μου είχαν πει ότι αυτός που δεν χάνει, δεν νικάει πάντα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και να χάνω μερικές φορές. Το τζούντο γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, στην Ιαπωνία. Είχε άμεση επιρροή από το ζιουζίτσου, αλλά υιοθέτησε πολλά καινούργια στοιχεία που το έκαναν δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν άλλωστε το πρώτο εξασίας άθλημα που συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1964 στο Τόκιο και στη διαδρομή του χρόνου παρουσίασε πολύ μεγάλους αθλητές και αθλήτριες. Yeah.